εβδομάδα μόδας στο Παρίσι ανέδειξε τις τάσεις που θα επικρατήσουν τον επόμενο χειμώνα. Ο Βέλγος σχεδιαστής Ραφ Σίμονς εμπνεύστηκε για τον οίκο Ντιόρ από τη δεκαετία του 70 για τη φθινοπορεινή και χειμωνιάτικη συλλογή Πρέτα Πορτέλ. Η συλλογή παρουσιάστηκε στο Μουσείο του Λούβρου και περιλαμβάνει αφηρημένα animal prints. Ψηλές μπότες και ολόσωμες φόρμες με σχέδια σε κάμελ και μαύρο χρώμα συνδυάστηκαν με φαρδιά παλτό με λεπτομέρειες από γούνα και λουστρίνη. Ο Ισέι Μιγιάκη παρουσίασε μια γεωμετρική κολεξιόν όπου κυριαρχεί η εναλλαγή έντονων σχεδίων σε εξίσου έντονα χρώματα. Ο Ιαπωνικός οίκος επέλεξε τις φαρδιές γραμμές. Μοβ, κίτρινο και πράσινο δίνουν λάμψη στα σχέδια. Η παιχνιδιάρικη διάθεση της συλλογής υπογραμμίστηκε όταν τα μοντέλα πάνω στην πασαρέλα έλυσαν τις φούστες τους αφήνοντας τα χρώματα να κυριαρχήσουν. Ο οίκος Κένζο απίφθινε πρόσκληση σε μια μαγική περιπλάνηση στο δάσος. Τα μοντέλα στροβιλίζονται τυλιγμένα με κάπες και εσάρπες. Παντελόνια με σχέδια φλωράλ, δερμάτινα πανοφόρια, όμορφα ζακάρ προστάτευαν τα μοντέλα από το κρύο. Η χρωματική παλέτα που χρησιμοποίησε ο οίκος είχε όλα τα χρώματα του δάσους. Όλα τα πράσινα, δυνατά κίτρινα, αλλά και ασημεία αποχρώσεις. Ο οίκος του Τιερί Μιγκλέρ επέλεξε τη μονοχρωμία, πηγή έμπνευσης, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το ψηφιακό περιβάλλον. Η συλλογή που φέρει την υπογραφή του David Koma είναι γεμάτη αντιθέσεις, άσπρο και μαύρο, τολμηρά και συντηρητικά κομμάτια, ψηλά κοψίματα και ανεβασμένοι γιακάδες. Ο γεωργιανός σχεδιαστής παρουσίασε την δεύτερη συλλογή του για τον γαλλικό οίκο. Αυτή τη φορά επέλεξε να αφήσει ακάλυπτα σημεία του σώματος όπως η ώμη και η γοφή. Ο οίκος του Μάνη Σαρώρα, ο οποίος είναι γνωστός ως ο Τζον Καλλιάνο της Ινδίας, δημιούργησε έναν φανταστικό κόσμο όπου πριγκίπισσες και πολέμαρχοι συνυπάρχουν σε ένα χρυσαφί και ροζ σύννεφο. Η συλλογή που παρουσίασε στο Παρίσι ξεχύλιζε από δυναμισμό. Τα χρώματα ήταν εκτυφλωτικά, ενώ σχέδια με ζώα στόλιζαν κάθε ρούχο.